Η καθαίρεση των μοναχών της Μονής Αβακούμ πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αναφέρουν πηγές προσκύμενες στην Ιερά Σύνοδο. Η ώρα του πορίσματος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου πλησιάζει και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να είναι έτοιμο περί τα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 20 του μήνα, όποτε θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος. Δέκαδες μάρτυρες πέρασαν και περνούν πάντως από την Ανακριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας κλήθηκαν να εξετάσουν και οπτικοακουστικό υλικό. Παρά το γεγονός πως πληροφορίες θέλουν την πλευρά των δύο μοναχών να θέτει θέμα παράνομης τοποθέτησης καμερών στην Ιερά Μονή Αβακούμ, αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει την απόφαση για την τύχη των δύο μοναχών. Εξάλλου, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είχε διαμηνήσει από την αρχή ότι θα αποδοθούν ευθύνες κατά παντός. Με την ολοκλήρωση των ερευνών από πλευράς της Ανακριτικής Επιτροπής θα ετοιμαστεί το κατηγορητήριο, το οποίο θα σταλεί στους μοναχούς καθώς και στο εξαμελές δικαστήριο που όρισε η Ιερά Σύνοδος. Υπενθυμίζεται πως αυτό αποτελείται από τους Μητροπολίτες Κητίου, Λεμεσού, Κωνσταντίας, τους Επισκόπους Καρπασίας, Αμαθούντος και τον Χορεπίσκοπο Αρσινόης. Η Ιερά Σύνοδος εξετάσει μόνο τις εφέσεις, εάν και εφόσον υπάρξουν μετά από την απόφαση που θα ληφθεί. Οι δικηγόροι των δύο μοναχών δεν αποδέχονται την απόφαση Ισαΐα για επαόριστον αργία τους, υποστηρίζοντας πως αυτό παραβιάζει τους ιερούς κανόνες, τις διατάξεις και πρόνοιες του καταστατικού χάρτη. Η αργία ήταν προκαθορισμένη περίοδος. Ο Μητροπολίτης είχε καθορίσει χρόνο 3 μηνών για τους 3 και 1 μηνός για τον 1. Είχε επιλέξει καθορισμένο χρόνο αργίας. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως εάν οι μοναχοί επιχειρήσουν να επιστρέψουν στην Μονή Αβακούμ στο Φτερικούδι από αύριο, τότε ο Μητροπολίτης Θαμασού θα καλέσει την αστυνομία να παρέμβει και να εμποδίσει τους μοναχούς. Ενέργεια που βρίσκει σύμφωνη και την Αρχιεπισκοπή. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, οι δικηγόροι των δύο μοναχών επανήλθαν αργά το απόγευμα, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων πως οι πατέρες πελάτες τους δεν είχαν σκοπό να επιστρέψουν στη Μονή. Η επιθυμία τους να επιστρέψουν στο μοναστήρι δεν υπερισχύει του σεβασμού, προστήρηση για απόλυτη νομιμότητα της διαδικασίας. Οι ίδιες πηγές πάντως αναφέρουν πως πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, φαίνεται πως αρκετοί ήταν αυτοί από τον χώρο της Εκκλησίας που προειδοποιούσαν τον Θαμασού Ισαΐα για τα όσα ενδεχομένως να γίνονταν πίσω από τις κλειστές πύλες της Μονής.